Ξεκίνησε σήμερα η διανομή από τον Δήμο του Βόλου ποσοτήτων κρεατός, κοτόπουλου και χοιρινού για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε συμπολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Στον χώρο έξω από το ΚΑΠΗ, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου και έξω από το πρώην Δημαρχείο Νέας Ιωνίας, εξελίχθηκε η διαδικασία της διανομής με τους δικαιούχους να σχηματίζουν ουρές τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. Όλος ο κόσμος, όποιος έχει ανάγκη αυτές τις μέρες, όλες οι οικογένειες να έχουν ένα γιορτινό τραπέζι όπως θα έχουν όλοι οι συνάνθρωποι μας. Και να κάνω μια ευχή ότι του χρόνου τέτοια εποχή να μην υπάρχει ούτε μια οικογένεια που θα έχει ανάγκη. Να υπάρχει ευημερία σε όλο τον κόσμο και τα απαραίτητα τουλάχιστον να μπορεί κάθε οικογένεια να τα έχει, να μην είμαστε σε αυτό το σημείο. Σε κάθε οικογένεια δόθηκε ποσότητα κρέατος ικανή για να καλύψει τις ανάγκες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Η σχετική δαπάνη καλύφθηκε από δωρές επιχειρηματιών, φίλων του Δημάρχου Βόλου και από τον ίδιο τον κύριο Μπέο. Έχει να κάνει μια πρωτοβουλία με φίλους επιχειρηματίες και εγώ προσωπικά να καλύψουμε τις ανάγκες συνανθρώπων μας που τόσο πολύ έχουν ανάγκη και τίποτα άλλο. Και να δώσω μια ευχή για υγεία, οικογενειακή ευτυχία και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία θα διανεμηθεί κρέας για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε περισσότερες από 1.000 οικογένειες. Όποιος έχει ανάγκη δεν θα μείνει κανείς χωρίς τις γιορτινές μέρες αυτές το τραπέζι του να είναι άδειο. Αυτό αποφασίσαμε και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους φίλους μου, τους επιχειρηματίες που ανταποκριθήκανε και καλύπτουμε τις ανάγκες αυτού του κόσμου.